Συνεχίζουμε με το δεύτερο αλγόριθμό μας για την κατασκευή του ελάχιστου συνδετικού δέντρου και η ιδέα του είναι εξαιρετικά απλή. Είναι και ένας άπλιστος αλγόριθμος όπως λέμε. Οπότε η ιδέα είναι ότι το ελάχιστο συνδετικό δέντρο πρέπει να χρησιμοποιεί ακμές που έχουν το ελάχιστο βάρος. Συνεπώς η ιδέα είναι πήγαινε και βρες την ακμή ελαχίστου βάρους και χώσε τη στο συνδετικό δέντρο. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα αν η ακμή αυτή δημιουργεί ένα κύκλο. Τότε λοιπόν απορρίπτεται, αλλιώς την προσθέτουμε κανονικά. Πάμε να δούμε τον αλγόριθμο πολυχοντρικά. Κατασκευάζουμε ένα δάσος τάφ απομονωμένων κορυφών. Και το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να πάμε στο γράφημά μας και να πούμε ότι κάθε μία κορυφή μόνη της συγκροτεί και ένα δέντρο, εντάξει. Ένα δέντρο το οποίο έχει μόνο μία κορυφή. Άρα λοιπόν κάθε κορυφή αποτελεί και ένα ελάχιστο συνδετικό δέντρο, ένα συνδετικό δέντρο μάλλον, το οποίο περιέχει μόνο μία κορυφή. Αμέσως μετά κατασκευάζουμε ένα σύνολο S με όλες τις ακμές του γραφήματος. Και στη συνέχεια διαλέγουμε την ακμή ελαχίστου βάρους του S και την αφαιρούμε από το S. Εντάξει. Τώρα, για παράδειγμα, εδώ πέρα στο αρχικό γράφημα που βλέπεις, έχουμε δύο ακμές οι οποίες έχουν βάρος 1. Όταν έχουμε ισοπαλίες, αυτές πάνε αυθαίρετα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, πηγαίνω και διαλέγω αυτό εδώ το 1 και τι κάνω. Εξετάζω αν η προσθήκη της ακμής δημιουργεί κάποιο κύκλο στο δέντρο το οποίο κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή. Αν ναι, τότε απορρίπτεται, αλλιώς την προσθέτουμε στο ταφ. Παρατήρησε ότι αυτός ο άσος που υπογράμμισα δεν δημιουργεί κύκλο. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε και την προσθέτουμε κανονικά αυτήν εδώ την ακμή στο συνδετικό δέντρο, έτσι. Και συνεχίζουμε τώρα με ακριβώς την ίδια ιδέα. Δηλαδή αμέσως μετά έχουμε κι άλλο έναν άσο. Συνεπώς πηγαίνουμε και τον επιλέγουμε και αυτόν. Δεν δημιουργεί κύκλο στο ταφ. Αμέσως μετά έχουμε κάτι διάρκεια. Βλέπω δύο διάρκεια. Συνεπώς πηγαίνουμε και τσιμπάμε το ένα διάρκεια και το βάζουμε κανονικά στο συνδετικό δέντρο. Και τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να δεις ότι έχουμε ένα δάσος όπως λέμε. Δηλαδή έχουμε συνεκτικές συνιστώσεις που η κάθε μία από αυτές είναι ένα δεντράκι. Εδώ τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε η μία συνεκτική συνιστώση είναι το V1, η άλλη περιέχει το V2, το V3 και το V5 και η άλλη περιέχει το V4 και το V7 και έχουμε και τη V6. Έχουμε τέσσερις συνεκτικές συνιστώσεις αυτή τη στιγμή στο δέντρο. Και συνεχίζουμε τον αλγόριθμό μας κανονικά. Επόμενη ακμή ελαχίστου βάρους που έχουμε είναι αυτό εδώ το διάρρη. Την τσιμπάμε και αυτή την ακμή και τη βάζουμε στο ελάχιστο συνδετικό δέντρο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Έχουμε τριάρι. Έχουμε αυτό εδώ το τριάρι. Πρόσεξε τώρα εδώ. Αυτή η ακμή, το τριάρι, αν την προσθέσουμε, τότε δημιουργείται ένας κύκλος. Πράγματι, έχουμε ένα κύκλο από την κορυφή V2, τη V3 και τη V5. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η ακμή απορρίπτεται. Και προχωράμε τώρα στην επόμενη ακμή με βάση το βάρος. Μετά έχουμε ένα τεσάρι. Αυτό το τεσάρι δεν δημιουργεί κύκλο, οπότε προστίθεται κανονικά στο ελάχιστο συνδετικό δέντρο. Και τώρα, επόμενη ακμή είναι αυτό εδώ το πεντάρι. Την προσθέτουμε και αυτή την ακμή και ο αλγόριθμος τερματίζει. Τερματίζει ο αλγόριθμος διότι έχουν μπει νη-1 ακμές στο δέντρο. Το γράφημά μου έχει 7 κορυφές και αυτή τη στιγμή έχω προσθέσει 6 ακμές. Και ξέρουμε από τη θεωρία ότι αν προσθέσουμε 6 ακμές σε ένα γράφο με 7 κορυφές και δεν έχουμε κύκλο, τότε αυτό ξέρουμε από τη θεωρία ότι είναι δέντρο. Άρα λοιπόν ο αλγόριθμος τερματίζει όταν με το καλό προσθεθούν νη-1 ακμές στο ταφ. Αυτά όσον αφορά τον αλγόριθμο. Πάρα πολύ απλός αλγόριθμος. Πρόσθεσε την ακμή ελαχίστου βάρους που δεν δημιουργεί κύκλο. Πάμε τώρα να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για την υλοποίηση προτού δούμε τον κώδικα κανονικά. Επιλέγουμε για την αποτύπωση του γράφου με λίστες γειτνίασης πάλι για να κατασκευάζουμε γρήγορα το σύνολο ακμών S. Γιατί αν παρατήρησες, εδώ υπάρχει μια λεξούλα η οποία έχει μεγάλη σημασία. Διάλεξε λέει την ακμή ελαχίστου βάρους. Μα για να διαλέξουμε την ακμή ελαχίστου βάρους διαδοχικά, πρέπει να έχουμε κάνει μια δουλειά πρώτα. Να έχουμε ταξινομήσει όλες τις ακμές. Αυτό είναι το πιο γρήγορο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Γιατί προφανώς δεν θα πηγαίνεις κάθε φορά να βλέπεις έτσι με σηριακή αναζήτηση, ας πούμε, ποια είναι η ακμή ελάχιστου βάρους. Το πιο καλό που μπορείς να κάνεις είναι να πας και να ταξινομήσεις αρχικά τις ακμές κατά το βάρος. Έτσι. Τώρα, για να κάνουμε ποιοτικά αυτή την ταξινόμηση, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε ένα πίνακα με τις ακμές. Και για να φτιάξουμε τον πίνακα με τις ακμές, πρέπει να πάμε και να βρούμε όλες τις ακμές του γραφήματος. Τώρα, το πιο γρήγορο από τις δομές δεδομένων που έχουμε για να το κάνουμε αυτό είναι βεβαίως οι λίστες γειτνίασης, έτσι. Και ο χρόνος που θέλουμε για να φτιάξουμε αυτόν τον πίνακα είναι O του M. Αμέσως μετά πρέπει να τον ταξινομήσουμε αυτόν τον πίνακα και η ταξινόμηση είναι O του M επί log M. Και θα εφαρμόσουμε για παράδειγμα τη merge sort που μας δίνει αυτό το φράγμα ή την quick sort στη μέση περίπτωση. Τώρα, αμέσως μετά, μια δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει μια πανίσχυρη δομή, η δομή ξένα σύνολα, την οποία την έχουμε μελετήσει στο μάθημα δομές δεδομένων, μάθημα 11.
η οποία παίζει τον εξής ρόλο. Αν γυρίσουμε πίσω στο γράφημα έτσι όπως το είχαμε στην αρχή, θέλουμε έναν ποιοτικό και γρήγορο τρόπο. Φαντάσου εδώ στο ενδιάμεσο βήμα που βρισκόμαστε, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 συνιστώσεις. Θέλουμε ένα ποιοτικό και γρήγορο τρόπο προκειμένου να ελέγχουμε αν η ακμή δημιουργεί κύκλο ή όχι. Τώρα, η δομή της Join Sets μπορεί να το κάνει αυτό πολύ αποδοτικά, γιατί πηγαίνει και χωρίζει τις συνεκτικές συνιστώσεις σε σύνολα κορυφών. Δηλαδή, στο ένα σύνολο έχουμε το V1, στο άλλο σύνολο έχουμε τη V2, στο άλλο σύνολο έχουμε τη V3 και τη V5 κτλ. Οπότε, το Join Set τι κάνει. Άμα του πούμε ότι η επόμενη ακμή που θα μπει είναι, για παράδειγμα, η V2-V6, τότε πολύ γρήγορα μπορεί να μας πει ότι η V5-V6, αυτή εδώ η ακμή, ας πούμε ότι είναι η επόμενη που θα μπει, η δομή μπορεί πολύ γρήγορα, σε σχεδόν σταθερό χρόνο, να μας πει, άκου να δεις, η V5 και η V6 ανήκουν σε ξένα μεταξύ του σύνολα. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε και προσθέτουμε αυτήν εδώ την ακμή κανονικά. Επόμενη ακμή που θα μπει είναι η V2-V3. Οπότε λοιπόν πάλι ρωτάμε τη δομή, ανήκει η V2 και η V3 στο ίδιο σύνολο, μας απαντάει όχι, οπότε πηγαίνουμε και προσθέτουμε αυτήν εδώ την ακμή. Και στη συνέχεια ρωτάμε, ανήκει η V2-V5 στο ίδιο σύνολο, μας απαντάει ναι, άρα λοιπόν αυτή την ακμή την απορρίπτουμε. Αυτή τη δουλειά λοιπόν κάνει η δομή ξένα σύνολα, την οποία σε παραπέμπουν να τη δεις, και έχει δύο σημαντικές πράξεις. Η μία σημαντική πράξη είναι η Find Set, η οποία Find Set μας λέει, άκου να δεις, η κορυφή U ανήκει σε αυτό το σύνολο και η κορυφή V ανήκει σε αυτό το σύνολο. Αν αυτά τα σύνολα είναι ίδια, σημαίνει ότι οι κορυφές ανήκουν στην ίδια συνιστόσα, άρα αν προσθέσουμε την ακμή δημιουργείται κύκλος. Συνεπώς τι θέλουμε, το Find Set της U και το Find Set της V να είναι διαφορετικά. Αν είναι διαφορετικά, τότε πηγαίνουμε και θέτουμε κανονικά την ακμή στο δέντρο και μετά κάνουμε την ένωση των δύο συνόλων. Κάνουμε ένωση του Find Set του U με το Find Set του V. Δηλαδή πηγαίνουμε και ενώνουμε αυτά τα δύο σύνολα. Όταν πήγα και πρόσθεσα, ας πούμε, αυτό εδώ το διάρρη, αυτό το οποίο έκανε είναι ότι πρόσθεσε το σύνολο κορυφών στο οποίο ανήκει η V2 με το σύνολο κορυφών στο οποίο ανήκει η V3. Η Union, ξαναλέω, και η Find είναι μια εξαιρετική δομή δεδομένων που αυτές τις πράξεις, τη Find και τη Union, τις κάνουν σε σχεδόν σταθερό χρόνο. Κατάλαβες, είναι μια πανίσχυρη δομή. Και τώρα με αυτή την παρατήρηση, ο αλγόριθμος είναι γελίος. Δηλαδή, έχοντας αυτή τη δομή στα χέρια μας, αμέσως μετά τα πράγματα είναι πολύ εύκολο. Να το ξαναδούμε λίγο από την αρχή. Πηγαίνουμε και ταξινομούμε τις ακμές, φτιάχνουμε αυτά τα μονοσύνολα, τα οποία περιέχει το καθένα μία κορυφή, και μετά για κάθε ακμή, σύμφωνα με την ταξινόμηση, αν αυτές ανήκουν σε διαφορετικό σύνολο, τότε θέτω την ακμή στο συνδετικό δέντρο και κοπανάω ένα union στις δύο δομές. Και επίσης, αν ο πληθάριθμος των ακμών γίνει ίσος με το νήμιον 1, τότε πηγαίνω και κάνω break. Εντάξει, ο πληθάριθμος των ακμών αυτού του δέντρου, εντάξει, εδώ έχω τυπογραφικό, αν οι ακμές του TAF γίνουν, είναι ίσες με το νήμιον 1. Που σημαίνει ότι αν μπουν νήμιον 1 ακμές του TAF, τότε τερματίζουμε τον αλγόριθμο. Τώρα, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι O to me επιλογέμ, γιατί ο χρόνος που θέλουμε για να ταξινομήσουμε τις ακμές είναι M επιλογέμ. Το M είναι το πλήθος των ακμών, εντάξει. Επίσης, αποδεικνύεται ότι ο χρόνος στη χειρότερη περίπτωση για αυτήν εδώ αυτό το κομμάτι κώδικα είναι ότι κάνουμε ένα loop το οποίο ισχύει για όλες τις ακμές του γραφήματος, άρα λοιπόν πηγαίνουμε και κάνουμε M και το σύνολο των πράξεων το οποίο γίνεται είναι, όπως είπαμε, σχεδόν σταθερό, δεν είναι ακριβώς σταθερό, είναι σχεδόν σταθερό. Είχαμε δει εκεί και στο μάθημα 11 ότι η πολυπλοκότητα μίας τέτοιας πράξης είναι O του αλφανή, όπου το αλφανή είναι μια σταθερά, σχεδόν σταθερά, είναι η συνάρτηση Άκερμαν, έτσι λέγεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το O του αλφανή μπορεί να φραχτεί από πάνω από το λογάριθμο του N, εντάξει. Άρα λοιπόν είναι M επιλογ N, συνεπώς η συνολική πολυπλοκότητα καθορίζεται βασικά από το χρόνο της ταξινόμησης. Και έτσι ο αλγόριθμος αυτός είναι πολύ ποιοτικός και πολύ γρήγορος και πολύ εύκολος κιόλας να τον τρέξεις ακόμα και με το χέρι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την περιγραφή. Πάμε να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στην υλοποίηση στη C. Έχουμε και λέμε ότι θα χρειαστούμε πρώτα απ' όλα να ταξινομήσουμε τις ακμές, οπότε έχουμε αυτό εδώ το πινακάκι και η πρώτη ενέργεια την οποία κάνει ο αλγόριθμος πρακτικά είναι ότι πηγαίνει και ταξινομεί τις ακμές, εντάξει. Συνεπώς μετράω πόσες είναι οι ακμές του γραφήματος, δεσμεύω ένα χώρο για ένα πινακάκι και στη συνέχεια, αφού φτιαχτεί ο πίνακας των ακμών μέχρι εδώ, εδώ φτιάχνει το πίνακα στον ακμό, πηγαίνω και βάζω μία-μία τις ακμές μέσα στο πινακάκι. Αμέσως μετά κοπανάω μια quick short και με την quick short ταξινομώ τις ακμές με βάση
το βάρος του σε αύξουσα σειρά. Και μετά αρχίζει το σώμα του κώδικα, όπου το σώμα του κώδικα πάλι είναι πολύ απλό. Εδώ έχουμε το κριτήριο τερματισμού έως ότου οι ακμές να γίνουν ίσες με το νη-1 πρακτικά. Πηγαίνουμε και κάνουμε ένα fine set, εντάξει, κανονικά, όσον αφορά τα δύο άκρα της ακμής που εξετάζω αυτή τη στιγμή. Αν αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους, τότε προσθέτω στο συνδετικό δέντρο αυτήν την ακμή και αμέσως μετά κάνουμε ένα union των συνόλων που ανήκουν τα δύο άκρα της ακμής και αυξάνουμε και το μετρητή κατά ένα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σώμα του αλγόριθμου, δεν έχει δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ούτε αυτό εδώ. Πάμε να το ρίξουμε μια ματιά μόνο και στο προτζεκτάκι που έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι για να φτιάξουμε τον πίνακα των ακμών χρησιμοποιώ μια καινούρια δομή, η οποία δομή απεικονίζει όλες τις πληροφορίες για μια ακμή, δηλαδή τα δύο άκρα της και το βάρος της. Μετά έχουμε μια τροποποίηση πάλι της Quicksort, ούτως ώστε να κάνει την ταξινόμηση με βάση το βάρος της ακμής. Βλέπεις ότι το όρισμα είναι ο πίνακας ακμών και στην Quicksort και στην Partition. Οπότε αν γυρίσουμε λίγο εδώ και πάμε στην Partition, πάλι τα δύο σημεία τα οποία πρέπει να αλλάξουμε είναι τα σημεία που γίνεται η σύγκριση των βαρών. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αλλάζει είναι αυτό το κομματάκι στην Quicksort και επίσης αλλάζει και αυτό εδώ πέρα το κομματάκι στην Quicksort. Έτσι είναι τα σημεία που γίνεται η σύγκριση δύο στοιχείων της δομής. Τώρα πάμε πάλι παραπάνω να δούμε κάτι ακόμα, ότι όσον αφορά τη main, στη main δηλώνει το γράφο και το spanning tree, αρχικοποιεί το γνωστό γράφο και αμέσως μετά πηγαίνει και καλεί τον αλγόριθμο του Kruskal, επιστρέφει το spanning tree και αμέσως μετά αυτό το spanning tree τυπώνεται. Τώρα μια παρατήρηση ακόμα να κάνουμε εδώ, γιατί δεν χώρισε στη διαφάνεια, ότι βεβαίως στο τέλος πρέπει να κάνουμε την αποδέσμευση της μνήμης που έχουμε δεσμεύσει και βεβαίως να επιστρέψουμε το συνδετικό δέντρο του γραφήματος. Συνεπώς, να το τρέξουμε λίγο, να διαπιστώσουμε και ότι όλα πηγαίνουν καλά, εντάξει. Και όπως βλέπεις, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι προστίθεται μια ακμή, προστίθεται ακμή, προστίθεται ακμή. Έχω βάλει και μια printf εκεί να υπάρχει για να βλέπουμε και αυτή την εκτύπωση. Προστίθεται, απορρίπτεται εκείνη η ακμή που δημιουργούσε κύκλο, προστίθεται άλλες δύο, τερματίζει ο αλγόριθμος, διότι έχουν προστεθεί νη-1 ακμές στο συνδετικό δέντρο, εντάξει. Και αμέσως μετά έχουμε ότι και αυτό εδώ παίρνει το συνδετικό δέντρο του γραφήματος. Αυτά λοιπόν για τον αλγόριθμο του PRIM, του Kruskal, ένας πολύ κομψός, αποδοτικός και εύκολος στην κατανόηση αλγόριθμος, είναι αυτός εδώ, κλασικός αλγόριθμος, και η μόνη εμπλοκή είναι ότι πρέπει να έχουμε υλοποιήσει πρώτα τα disjoint sets, εντάξει, γιατί μέσω αυτής της δομής γίνεται και αποδοτικός χρονικά ο συγκεκριμένος αλγόριθμος.